Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες και προς το παρόν έχουν υποβληθεί μερικές χιλιάδες, σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων δηλώσεων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 26 Ιουλίου του 2024 αντί για την 30 Ιουνίου. Βέβαια, κάθε χρόνο το Οικονομικό Επιτελείο παρατείνει τη διαδικασία εξαιτίας είτε καθυστερήσεων των φορέων, είτε προβλημάτων από την ΑΔΕ, ακόμη και καθυστερήσεων της αδιαφορίας που επιδεικνύουν οι ίδιοι φορολογούμενοι. Η εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει, αλλά για άλλη μία χρονιά τα προβλήματα είναι πολλά, οι ελλείψεις είναι πολλές, οι κωδικοί οι οποίοι έχουν προσυμπληρωθεί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Καλό είναι οι πολίτες να περιμένουν ακόμη. Ενδεικτικά θα σας πω ότι τις πρώτες μέρες που άνοιξε το σύστημα δεν είχε ανεβεί το επίδομα του παιδιού, οπότε γονείς οι οποίοι πρόλαβαν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλουν όταν ανοίξει το σύστημα των τροποποιητικών δηλώσεων, ξανά να υποβάλουν τη δήλωσή τους, προκειμένου να μην υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό το οποίο για άλλη μια χρονιά συμβαίνει είναι να τρέχει ο χρόνος που μας έχουν δώσει ως περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και παρόλα αυτά εμείς να μην μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Φέτος είναι πάρα πολύ αυστηροί, έχουν εξαγγείλει ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα πρέπει να υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων. Από τον ρυθμό της υποβολής των πρώτων ημερών φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Για άλλη μια χρονιά είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Βλέπετε όμως ότι έχουν ανέβει τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή οι μισθοδοσίες, οι συντάξεις, αυτά όλα στο σύστημα έχουν περαστεί, οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες? Έχουμε δει πάρα πολλές ελλείψεις. Θα σας πω ότι η τέταρτη ΥΠΕ ακόμα δεν έχει ανεβάσει, δηλαδή οι νοσηλευτές, γιατροί κτλ. Δεν μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις. Έχουμε δει πολλούς δήμους που δεν έχουν ανεβάσει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα υπουργεία δεν έχουν ανεβάσει. Οπότε, από τη μία, ξαναλέω ότι τρέχει ο χρόνος, από την άλλη, δεν είναι εφικτή ακόμα η υποβολή των περισσότερων φορολογικών δηλώσεων. Φέτος τα δεδομένα έχουν αλλάξει κυρίως για τους επαγγελματίες. Το φορολογικό εισόδημα θα υπολογιστεί με τεκμαρτό τρόπο και ανάλογα δηλαδή με τα χρόνια που δραστηριοποιούνται, με το μέσο τζίρο κάθε επιχείρησης, αλλά και τις αμοιβές των εργαζομένων τους. Τόσο το Οικονομικό Επιτελείο όσο και οι επαγγελματίες περιμένουν τα εκαθαριστικά για να διαπιστώσουν το μέγεθος των επιβαρύνσεων, καθώς μέχρι και πέρυσι τα φορολογικά εισοδήματα ήταν κοντά στο όριο των 5.000 ευρώ για πάρα πολλούς από τους 730.000 επαγγελματίες. Ωστόσο, παρέχει τη δυνατότητα σε όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να αμφισβητήσουν το ελάχιστο φορολογικό εισόδημα που θα τους υπολογίσει η ΑΔΕ. Και για τους συνταξιούχους έχουμε βρει πάρα πολλές περιπτώσεις που έλαβαν κάποια έκτακτα επιδόματα και ενώ στη βεβαίωση του ΕΦΚΑ υπάρχει κανονικά αυτή η αμοιβή, αυτό το ποσό που έλαβαν, στο Ε1 δεν έχει μεταφερθεί. Η κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι έχει και κάποια προβλήματα. Φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις θα δούνε τα εκαθαριστικά τους αυξημένα πάρα πολύ, το φόρο τους να είναι αυξημένο πάρα πολύ σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που θα φορολογηθούν με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, οπότε οι εκπλήξεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες για αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων και είναι και η πρώτη χρονιά που επειδή εφαρμόζονται τα My Data θα υπάρχουν προβλήματα γενικά στην εφαρμογή τη δική μας, τον τρόπο που θα υποβάλουμε εμείς τις δηλώσεις. Άρα θέλουμε σίγουρα πολύ παραπάνω χρόνο σε σχέση με άλλες χρονιές. Εξάλλου φέτος καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να ανοίξουν οι δηλώσεις. Υπάρχουν χρονιές που άνοιγαν τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Φέτος άνοιξαν τη βδομάδα περίπου που ήταν το Πάσχα. Άρα αν λέγαμε ότι έτσι τουλάχιστον τις πρώτες που έχετε δει χρεωστικές θα είναι οι 5 στις 10, οι 7 στις 10... Όσον αφορά τους επαγγελματίες, θα είναι ακόμα και αυτοί οι οποίοι πέρυσι είχαν ζημίες ή αυτοί οι οποίοι πέρυσι κάναν κάποια επένδυση και είναι ένα πραγματικό γεγονός ότι τα έσοδά τους ήταν λιγότερα από τα έξοδα, ακόμα και αυτές οι περιπτώσεις θα δουν το φόρο τους εξωπραγματικά ανεβασμένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Σε μπελάδες και με αυξημένο τον κίνδυνο προστίμων, προς αυξήσεων και επιπλέον φόρων θα μπλέξουν όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν έγκαιρα τη δήλωσή τους και την υποβάλλει η ΑΔΕ για λογαριασμό τους. Όπως έχει ανακοινώσει η ΑΔΕ, από φέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι πλήρως προσυμπληρωμένες για μισθωτούς και συνταξιούχους και εφόσον οι ίδιοι δεν τις υποβάλλουν έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της και τότε θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΔΕ. Ωστόσο, φοροτεχνική επιπλέον
επισημαίνουν σοβαρούς κινδύνους για αυξημένους φόρους, καθώς η προσυμπλήρωση των δηλώσεων δεν θα είναι πλήρης και επαρκής και θα εξαναγκαστούν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν εκ των υστέρων τροποποιητικές δηλώσεις, καθώς οι αυτόματες δηλώσεις θα έχουν προβλήματα. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή στους πολίτες, οι οποίοι έχουν ακούσει τις εξαγγελίες από το Υπουργείο ότι πολλές δηλώσεις φέτος θα υποβληθούν αυτόματα και η εκαθάρισή τους θα γίνει αυτόματα. Ανοίγοντας τις φετινές φορολογικές δηλώσεις για αυτές τις περιπτώσεις, με έναν πολύ πρόχειρο έλεγχο, έχουμε δει πάρα πολλά λάθη και προβλήματα. Ενδεικτικά θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητα ή αυτοκίνητα και τα ποσά αυτά που έλαβαν ή έδωσαν δεν είναι προσυμπληρωμένα. Φορολογούμενοι οι οποίοι φορολογούνται με τα τεκμήρια και όχι με τον πραγματικό τρόπο. Δεν έχει γίνει κάποια ανάλωση, οπότε όταν θα δουν το εκαθαριστικό τους, εάν δεν πάνε σε κάποιο φοροτεχνικό προκειμένου να γίνει έλεγχος και επέμβαση, παρέμβαση, θα δούνε το εκαθαριστικό τους ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Υπάρχουν πάρα πολλά επιδόματα τα οποία δεν έχουν ανεβεί και ενώ από τη μία λέει ότι η δήλωσή σας έχει επιλογή για οίκοθεν εκαθάριση και είναι έτοιμη, δεν έχει όλα τα δεδομένα. Το πιο σοβαρό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις φορολογούμενων που έχουν αναπηρία και παρόλα αυτά δεν έχει τσεκαριστεί αυτό το κουτάκι. Αυτό σημαίνει ότι και ο φόρος τους και η μείωση του φόρου δεν θα υπολογιστεί, αλλά και φόροι όπως το έμφυα για παράδειγμα, που την επόμενη χρονιά δικαιούνται απαλλαγή, πιθανότατα να μην την πάρουν, γιατί η δήλωσή τους δεν θα έχει υποβληθεί με σωστό τρόπο. Επίσης, άτομα τα οποία δηλώνουν φιλοξενία, έχει έρθει αυτόματα τα στοιχεία του φορολογούμενου που τον φιλοξενούσε πέρυσι. Αν δηλαδή φέτος έχει αλλάξει το άτομο που τον φιλοξενεί, θα έχει λάθος φιλοξενία. Πολλές περιπτώσεις που οι πολίτες πληρώνουν ενοίκια γιατί εκμισθώνουν ακίνητο, το σπίτι τους για παράδειγμα, τα ποσά των ενοικίων έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτά που μεταφέρονται αυτόματα είναι λάθος. Και άλλες πάρα πολλές περιπτώσεις που όση ώρα και να μιλάμε έχουμε ανακαλύψει πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλά λάθη. Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες να μην εμπιστευτούν αυτή την εξαγγελία του Υπουργείου για τις αυτόματες εκαθαρίσεις, γιατί πιθανότατα οι εκπλήξεις που θα δουν στα εκαθαριστικά τους να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μετά μπορεί να γίνει κάτι, εάν πούν ότι δεν, εντάξει, άστο να το κάνει το Υπουργείο, μετά έχουν δικαίωμα να κάνουν κάποια αλλαγή. Εφόσον ανοίξουν οι τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, ναι, θα μπορούν να κάνουν κάποια αλλαγή, αλλά εάν βεβαιωθούν τα ποσά αυτά θα βεβαιωθούν και μετά θα πρέπει σε β' φάση να αλλαχθούν με ό,τι αυτό σημαίνει.